Hello ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή είναι ήδη στον αέρα. Άλλη μια μέρα και μια εβδομάδα που ουσιαστικά τελειώνει. Δηλαδή θα μου πεις ότι η εβδομάδα για το μην μου πεις δεν τελειώνει ποτέ εφόσον είναι από Δευτέρα ως και Κυριακή. Ναι, αλλά ουσιαστικά η εργασιακή εβδομάδα σήμερα άντε μέχρι το βράδυ. Άντε αύριο το πρωί το πολύ τελειώνει. Οπότε νομίζω ότι όλοι όταν φτάνουμε στη μέρα αυτή θέλουμε λίγο να ξεκουραστούμε, θέλουμε να το ρίξουμε έξω, θέλουμε να ξαποστάσουμε, θέλουμε εν πάση περιπτώσει να περάσουμε λίγο διαφορετικά. Άλλη μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα και με καλεσμένους αλλά και μία από τις 12 συνεργάτηδες μου θα είναι για τη σημερινή εκπομπή εδώ, έτσι για να αναλύσουμε και τα καθημερινά θέματα της εκπομπής. Παρ' όλα αυτά όμως θα έχουμε και καλεσμένους, θα έχουμε και πάρα πολύ ωραία δώρα για άλλη μια φορά. Έτσι λοιπόν, όπως σας έχω συνηθίσει τον τελευταίο αυτόν μήνα, δύο σούπερ τυχεροί από εσάς. Θα πάρετε το ελιξίριο της νεότητας, όπως εμείς θέλουμε να το ονομάσουμε δικό σας, μόνο με ένα μήνυμα στο μη μου πεις παπάκι yahoo.com. Εδώ η Όλη Βόηλο που για άλλη μια φορά είναι στην παρέα μας, με πάντα και βασικό συστατικό το λάδι ελιάς και συγκεκριμένα Κρήτης, έτσι όπως το τονίζουμε, και η καινοτομία της σειράς αυτής, γιατί πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης προσώπων. Όπου είναι η Ice Mask, δηλαδή αυτό ακριβώς το προϊόν, όπου όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η τοποθέτηση και αν το θέλεις η εφαρμογή είναι πολύ πολύ εύκολη, τα αποτελέσματα είναι μοναδικά μόνο σε 20 μέρες, μετά το αφήνεις την πάντα και το επαναλαμβάνεις, ίσως και μετά από 4 και από 5 και από 6 μήνες, αυτό έχει να κάνει από το κατά πόσο το χρειάζεσαι και κατά πόσο το δέρμα σου χρειάζεται την τόνωση και την ανανέωση, διότι έχουμε πει ότι όλα τα προϊόντα έχουν να κάνουν με το κατά πόσο εμείς σαν οργανισμοί, σαν δέρμα και αν το θέλεις πώς απορροφάμε τα συστατικά από το κάθε ένα προϊόν. Έτσι λοιπόν η Ice Mask είναι ένα προϊόν το οποίο μιλάμε για κρυοθεραπεία όπου ανανεώνει, αναζωογονεί και ενυδατώνει βεβαίως το δέρμα μας αλλά και την κυκλοφορία του αίματος κάνοντας τα πρόσωπά μας να φαίνονται πολύ πιο νεανικά μόνο σε 20 μέρες και για 15 λεπτά την ημέρα. Η εφαρμογή είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνεις το προϊόν, το βάζεις λοιπόν σε μια παγωκίστη, το βάζεις στο ψυγείο και κάθε πρωί παίρνεις με ένα παγάκι μια απλή επάλυψη από το λαιμό μέχρι και το μέτωπο. Το αφήνεις για περίπου 15 λεπτά, ξεβγάζεις, βάζεις την κρεμούλα σου και φεύγεις. Με τόσο απλή και καθημερινή κίνηση έχεις ένα πολύ νεανικό και πολύ έτσι σφριγγυλό δέρμα για πάρα πολλούς μήνες. Ξεκινάμε με goal, δηλαδή goal, όχι ότι θα βάλουμε κάπου goal, γιατί αυτό το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με μια έτσι εκπομπή που φέτος μέσα από τους δέκτες του High TV έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, με προτεστάτες και δημιουργούς δύο αγαπημένους φίλους, ο Πολυνίκης Τριγάζης και ο Σταύρος Χρυσάφης, είναι οι άνθρωποι που έτσι δημιούργησαν την εκπομπή goal σε όλα, γεια σας και στους δύο. Και μάλιστα έτσι ουσιαστικά σας μένουν περίπου μέχρι και την τη λήξη της φετινής εκπομπής περίπου 2 μήνες και κάτι όπου τελειώνουν και τα πρωταθλήματα μετά γιατί μετά δεν έχει και κάποιο νόημα, έτσι δεν είναι? Και είναι μια εκπομπή η οποία δημιουργήθηκε από εσάς για το κοινό και θα πάμε έτσι λίγο να αναλύσουμε αφού σας έτσι ευχαριστήσω που ήσταν κοντά μου αλλά και που βεβαίως θα μιλήσουμε και γενικότερα για το ποδόσφαιρο και για πράγματα, δεν θα μιλήσουμε μόνο και για την εκπομπή και να πω βέβαια στους τηλεθεατές ότι η δουλειά η δικιά σου είναι επιχειρήσεις και κάτι άσχετο, δηλαδή δεν είναι ότι παρουσίασες εκπομπή και χτες. Ο Πολυνίκης βέβαια και σαν καθηγητής και σαν προπονητής, μαθηματικός, δεν έχει απόλυτη σχέση με αυτό να πεις ότι σπούδασε ή ότι ήταν πρώην παίχτης ποδοσφαίρου. Παρ' όλα αυτά η αγάπη για το ποδόσφαιρο είναι αυτό που σας φέρνει σε αυτή την εκπομπή, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Τι είναι? Πρωτίστως, θα σας ευχαριστήσω εγώ προσωπικά που με κάλεσες στην εκπομπή σου. Η εκπομπή βασικά δημιουργεί ένα λογοπαίγνιο χρησιμοποιώντας τη λέξη goal. Σκοπός μας είναι να καλέσουμε και καλούμε σημαντικούς ανθρώπους της ελληνικής κοινωνίας, της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, οι οποίοι έχουν βάλει σκοπούς και στόχους, τους οποίους συνολικά έχουν πετύχει. Άρα δεν μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο για ποδόσφαιρο. Μιλάμε για τα πάντα, γιατί έχετε φέρει και Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες και ανθρώπους του θεάματος βέβαια. Και ανθρώπους του θεάματος και ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι, αλλά περισσότερο όμως ασχολείστε με ομάδες. Πάρα πολύ. Έχω δει τουλάχιστον εγώ πολλούς καλεσμένους παράγοντες και ηθήνοντες. Ίσως στην αρχή της εκπομπής είναι με αυτό, Αλέξανδρε. Πλέον όχι, αλλά φυσικά ασχολούμαστε με ομάδες. Γιατί κοίταξε, υπάρχουν προπονητές, παράγοντες, διοικητές, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στα δρόμενα της περιοχής τους,
αλλά και της Ελλάδας γενικότερα, όπως οι Ολυμπιανίκες που ανέφερες. Mm-hmm. Αυτούς τους προσκαλούμε. Σαφώς. Που έχω να κάνω όμως με τον αθλητισμό. Τι πήγες να πεις? Θα καλησπέρισω κι εγώ και σε ευχαριστούμε που μας δέχτηκες στην εκπομπή σου. Μα μεγάλη μου χαρά. Και εγώ πήγα να πω ότι την ξεκινήσαμε για ποδόσφαιρο, αλλά τελικά είχαμε. Ναι, είδε εκεί είχαμε. Ναι, γι' αυτό το. Το κάνετε ψυχαγωγία. Γι' αυτό το είπε. Έτσι όπω το πάτε, το χρόνο το κάνετε, μη μου πει. Ναι. Μπορεί. Α, ωραία. Να συνεργαστούμε τότε, να το ενώσουμε αυτό όλο και να κάνουμε μία από κοινού. Να μην παιδευόμαστε. Για πε. Όλα πιθανά. Και στην πορεία πώ άλλαξε αυτό? Στην πορεία άλλαξε γιατί ο Πολυνίκη ασχοληθεί με πολλά θέματα γενικώ στη φιλοσοφία και αυτά. Εγώ με το θέατρο. Με το ποδόσφαιρο, οπότε είπαμε να τα κάνουμε ένα μαζί με την πολιτική. Δηλαδή, όταν καλύτερα, παιδί μου, έναν άνθρωπο του θεάματος, ένα τραγουδιστή, μια ηθοποιό, ένα μοντέλο, δεν ξέρω τι, δεν μιλάτε καθόλου για αθλητικά? Όχι. Όχι καθόλου. Όχι, μιλάτε μόνο μιλάμε για τις επιτυχίες που. Επαναλαμβάνω, η λέξη γκολ σημαίνει σκοπός, στόχος. Ναι. Άρα, καλούμε οποιοδήποτε άνθρωπο που έχει προσπαθήσει κάτι έχοντας το βάλει ως σκοπό και να το έχει πετύχει. Δηλαδή, καλούμε πετυχημένους ανθρώπους στον τομέα τους. Και αυτοί οι άνθρωποι τελικά, Αλέξανδρε, έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα να διδάξουν το οποιονδήποτε ακούει την εκπομπή αυτή και παίρνοντας τα δικά τους παραδείγματα να πετύχουν και αυτοί στον τομέα που τους ενδιαφέρει. Η τηλεόραση πώς ήρθε μέσα στα καθημερινά σας σχέδια, γιατί είναι μια εκπομπή η οποία βγαίνει κάθε εβδομάδα για μία ώρα με την επανάληψή της, αλλά είναι και μια εκπομπή που χρειάζεται και μια προετοιμασία. Να μιλήσεις με ανθρώπους, να τους καλέσεις, να κάνεις τα βίντεό σου, να ετοιμάσεις τα πράγματά σου. Πώς ήρθε η τηλεόραση, δηλαδή, ρε παιδί μου, ποιος τη σκέφτηκε την ιδέα πρώτος, μαζί είστε φίλοι χρόνια και πώς την υλοποιήσατε? Κάθομαστε σε μια καφετέρια ένα πρωί. Πήραμε το καφεδάκι μας και επειδή προσωπικά εγώ είχα ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, Πολυνίκης όχι, είπαμε να κάνουμε μια τηλεοπτική εκπομπή για το ποδόσφαιρο, όπως είπα πριν. Ο Πολυνίκης είχε και άλλη ιδέα, να κάνουμε παράλληλα, και άλλα πράγματα. Επειδή έχουμε και πάρα πολλές γνωριμίες, γνωρίζουμε πάρα πολλούς ανθρώπους του θεάματος, της τέχνης, ανθρώπους επιτυχημένους γενικά στη ζωή μας, πετυχημένους, σκεφτήκαμε όλους αυτούς να τους μαζέψουμε, γιατί πιστεύουμε ότι όλοι αυτοί οι Αλέξανδροι έχουν πολλά πράγματα να πούν στο κοινό. Σαφώς. Αυτό κάνει η εκπομπή αυτή. Φέρνει ανθρώπους οι οποίοι είναι σημαντικοί στον τομέα τους. Εξού και ο τίτλος Γκολ σε όλα. Ακριβώς. Είναι ένα λογοπαίγνιο που επαναλαμβάνω. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν οι σημαντικοί έχουν να πούνε πράγματα. Έχουν να προτρέψουν με το παράδειγμά τους τι πρέπει να κάνει ο κάθε ένας τηλεθεατής που ακούει, αν ενδιαφέρεται να πετύχει στον τομέα στον οποίο ασχολείται εκείνος που έχουμε προσκαλέσει. Τελικά, μέσα από τους καλεσμένους σε οποιοδήποτε τομέα, πιστεύεις ότι είναι θέμα τύχης ή θέμα σκοπού και, αν το θέλεις, και οδού που τραβάει κάποιος για να πάει προς την επιτυχία? Κάποιοι λένε ότι η επιτυχία είναι θέμα τύχης. Κάποιοι λένε ότι είναι στόχος και θα τον πετύχεις όπως και να έχει. Να σου εξηγήσω. Είναι θέμα πρωτίστως ικανότητας. Δεύτερον, είναι θέμα ενδιαφέροντος. Πόσο πολύ ενδιαφέρεσαι να πετύχεις αυτό που έχεις αναλάβει να κάνεις. Και τρίτον, είναι και τύχη. Αλλά η τύχη δεν είναι κάτι που συμβαίνει διαρκώς. Η τύχη είναι μια ευκαιρία, αν θέλεις και φιλοσοφικά, που σου τυχαίνει μια, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές σε πολύ μικρή χρονική διάρκεια στην ζωή σου. Άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ένας άνθρωπος ότι είναι τυχερός γενικά. Mm. Είναι τυχερός κάποιες στιγμές. Αρπάζει την ευκαιρία που του δίνει η τύχη και μέσα από την ικανότητά του αυτή την τύχη την προάγει και την κάνει επιτυχία. Τελικά, στις μέρες δικές μας υπάρχει επιτυχία? Μπορεί να δημιουργηθεί επιτυχία έτσι με αυτές τις μέρες που περνάμε και που διανύουμε? Αφήνει ο καιρός και τα προβλήματα και η καθημερινότητα τα περιθώρια σε κάποιον, για κάποιον τομέα να δημιουργηθεί και να πάρει τον τίτλο του πετυχημένου? Το ξέρεις ότι στην εποχή αυτή λέει η κρίση, φαίνει κρίσους. Κρίσους, ναι. Έτσι. Άρα υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να κάνεις, να δημιουργήσεις. Την επιτυχία. Σε αυτήν την εποχή, την επιτυχία. Είναι το timing ή είναι η πολύ σκληρή δουλειά? Και τα δύο. Αλλά κοίταξε να δεις, έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι σε περιόδους κρίσης υπάρχουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να δράξεις και να πετύχεις. Ναι. Είναι περίοδος κρίσης. Άρα κάποιοι που είναι ιδιαίτερα ικανοί σε αυτό που έχουν αποφασίσει και που θέλουν να κάνουν και με την τύχη βοηθό τους μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά. Δηλαδή η κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της, αλλά και η κάθε εποχή έχει τις ευκαιρίες της. Οι ικανοί άνθρωποι, οι εκπαιδευμένοι άνθρωποι θα έλεγα, πετυχαίνουν. Πώς ένας άνθρωπος εκπαιδεύεται για να πετύχει, αφού φάει πάρα πολλά στραπάτσα ή αφού λειτουργεί πολύ αριθμητικά ένα και ένα κάνουν δύο? Κοίτα, όλα αυτά, η επιτυχία είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών. Εσύ είσαι ένας πετυχημένος άνθρωπος, ας πούμε. Ναι. Μπορείς και από το δικό σου παράδειγμα ζωής. Εγώ είμαι εργασιομανής όμως και γι' αυτό ίσως. Μα οποιοδήποτε δεν είναι εργασιομανής δεν μπορεί να πετύχει. Σε ποιο τομέα κάποιος που δεν είναι εργασιομανής, όταν κάθεται και κοιτάει το ταβάνι, μπορεί να πετύχει? Ναι. Για να πετύχεις πρέπει να ασχοληθείς. Άρα η εργασιομανία είναι πρωτίστως ένα προαπαιτούμενο για να πετύχεις. Mm-hmm. Λογικό, δεν είναι? Η δύναμη της ψυχής μετράει σε αυτό? Μετράει πάρα πολύ.
Πάρα και πολύ. Από τους Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες που έχετε φέρει με μεγάλες διακρίσεις, έχεις δει τελικά ότι μπορούν να καταπολεμήσουν τα πάντα και να νικήσουμε τα πάντα όταν μέσα μας υπάρχει η έντονα η επιθυμία για αυτό που θέλουμε. Βέβαια. Κοίταξε, εγώ εκτιμώ το εξής, ότι για να πετύχει κάποιος τέτοιες ψηλές διακρίσεις, πρωτίστως πρέπει να έχει γεννηθεί ως ταλέντο. Γιατί το ταλέντο δεν γίνεται, γεννιέται. Ναι. Όταν λοιπόν γεννηθεί κάποιος ως ταλέντο. Το οποίο όμως μετά, όταν το γνωρίζεις, πρέπει να το. Ακριβώς. Όταν κάποιος γεννηθεί ως ταλέντο, σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να πετύχει. Αυτό το ταλέντο λοιπόν μετά πρέπει να καλλιεργήσει αυτές τις από τη γέννησή του δεξιότητες, να δουλέψει σκληρά για να φτάσει στο αποτέλεσμα το σπουδαίο που είναι ας πούμε οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Κλείνεται τώρα περίπου 6 μήνες εκπομπής, 6-7 μήνες εκπομπής. Γιάννη μου, να σας στέλνω λιγάκι εδώ πέρα. Κλείνεται λοιπόν 6-7 μήνες εκπομπής. Μέσα σε όλο αυτό το διάστημα και από το ίδιο κοινό το οποίο έχετε πάρα πολύ μεγάλο και πολύ, αν το θέλεις, πώς να σου το πω, και κλεισμένο των θυρών είναι εκεί στην εκπομπή σας. Όποιον και να έχετε καλεσμένο θα τη δουν, θα την παρακολουθήσουν και θα είναι εδώ. Έχεις δει μεγάλες διαφορές και από τους γύρω σας, ανθρώπους που γνωρίζατε, ανθρώπους που μιλούσατε, που συνεργαζόσταν μέσα από τον καιρό της εκπομπής, έχεις δει ότι αυτό έχει αποδώσει, δηλαδή βλέπεις ότι και οι ίδιοι άνθρωποι σου λένε έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο, μπράβο ρε Πολυνίκη, μπράβο ρε Σταύρο, έπρεπε να βγάλετε και αυτόν, ήταν αυτός και δεν το είχαμε ακούσει ποτέ και μέσα από εσάς το μάθαμε, δηλαδή είναι ως και ένα κοινωνικό έργο αυτή η εκπομπή. Είναι, όπως το είπες, είναι ένα κοινωνικό έργο. Προάγεται πράγματα τα οποία δεν μπορούσατε αλλιώς να τα αναδείξετε. Μα σκοπός της εκπομπής ήταν ακριβώς αυτός, να προάξουμε πράγματα και ανθρώπους, προσωπικότητες που αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει. Mm-hmm. Εμείς έχουμε προβάλει ανθρώπους οι οποίοι είναι πασίγνωστοι και άλλους που δεν είναι τόσο γνωστοί στο κοινό, ξέρεις Αλέξανδρε, αλλά που όλοι πραγματικά έχουν να πούνε πολύ σημαντικά πράγματα, γιατί είναι σημαντικοί άνθρωποι. Ξέρεις κάτι, επειδή η τηλεόραση δημιουργεί είδωλα και κάνει καταστάσεις και δημιουργεί πρόσωπα από το πουθενά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει πολύ σημαντικά έργα και πράγματα στη ζωή γενικότερα και όμως επειδή δεν έχουν βγει στη τηλεόραση, επειδή δεν έχουν βγει στα μίντια, δεν είναι γνωστοί και με το που θα βγουν, λέει ο κόσμος, καλά είχαμε τέτοιο ταλέντο τόσο και ποιος το που κρυβότανε γιατί δεν έβγαινε. Νομίζω ότι πρέπει να προωθούνται, δεν έχει να κάνει με το αν κάποιος είναι επώνυμος ή ανώνυμος για μένα. Έχει να κάνει με το αν έχει ταλέντο και ιδιαιτερότητα κάπου ή όχι. Έτσι. Έτσι, ακριβώς, είναι. Αυτό είπαμε πριν. Δηλαδή σε μια μέση ποσοστιαία βαθμίδα, τα θέματά σας είναι μισά αθλητικά και τα μισά γενικού περιεχομένου. Αλλά πρόσεξε, ακόμα και τα αθλητικά θέματά μας, με συγχωρείς Σταύρο, ακόμα και τα αθλητικά θέματά μας δεν είναι θέματα σαν αυτά που προβάλλει η πολλή τηλεόραση, θα λέγαμε. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρει η κοινωνικοποίηση του ανθρώπου μέσα από τον αθλητισμό, μας ενδιαφέρει ο κοινωνικός και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Μας ενδιαφέρει δηλαδή η προσφορά του αθλητισμού στο κοινωνικό σύνολο, στη νεολαία, στον κόσμο γενικότερα. Μέσα σε αυτούς τους 7 μήνες, πάμε να σταθούμε λίγο σε κάποια πρόσωπα πολύ ιδιαίτερα και σημαντικά που για εσάς όλα τα πρόσωπα ήταν δική σας επιλογή και όλα είναι πολύ τιμητικό που βρέθηκαν μέχρι σήμερα στην εκπομπή σας και που θα συνεχίζετε τους καλεσμένους γιατί έχετε ακόμα μήνες. Αλλά να μου πεις κάποια πρόσωπα που πραγματικά θεωρείς ότι ήταν τιμή και ότι είχαν να πούν πράγματα στο κοινό και το είδατε και από το feedback της εκπομπής από τους φίλους και γνωστούς και από τα site, από τα email σας και από τις απόψεις των άλλων. Πες μου λίγα πρόσωπα. Εγώ την κυρία Κοροκίδα. Η Δήμητρα Κοροκίδα, είναι μια παρολυμπιακή, η οποία έχει βραβευτεί και δύο φορές από την Πανελλήνιο Σύλλογο Αθλητικού Τύπου. Mm-hmm. Ο Γιώργος Τζάνος, ο κατά σύρο είναι παγκόσμιος πρωταθλητής του καράτε. Ο Γιάννης Αϊδινιώτης, πολύ φίλος μου, ναι. Ο Γιάννης Αϊδινιώτης, ο οποίος είναι προπονητής του Παναθηναϊκού και τελευταία έχει απογειώσει τον Παναθηναϊκό τα 2-3 τελευταία χρόνια πραγματικά. Και ήταν ο πρώτος που άνοιξε και τη σχολή από κάτω του kickboxing και όλα αυτά. Ήρθε εδώ ο Χρήστος ο Ιακώβου, ο παλιός Ολυμπιονίκης. Κάτσε κάτω από την μπάρα. Ακριβώς, ο παλιός Ολυμπιονίκης και προπονητής της περίφημης Dream Team. Ήρθε εδώ πέρα ο Νικηφόρος ο Κωνσταντίνου, ταμείας της Ολμέ. Έχει έρθει ο κύριος Μπουρνούς, ο νυν δήμαρχος Ραφίνας. Έχει έρθει η κυρία Τσιώτα, η αντιδήμαρχος του Περιστερίου. Και τόσα άλλα ονόματα που τώρα. Ο Γιώργος Οπαΐτσης. Ο Γιώργος Οπαΐτσης. Πάρα πολλά ονόματα. Ο πρόσφατα κάνατε και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σε έναν άνθρωπο που είχε και εσύ μια συγγένεια, αρκετά μεγάλη και σημαντική, και έναν άνθρωπο που είχε αφήσει πολύ μεγάλη ιστορία στα θεατρικά δρόμενα και όχι μόνο, στα κινηματογραφικά και στα πάντα. Μίλησε μου γι' αυτό. Πώς το αποφάσισες να κάνεις αυτό το αφιέρωμα? Κοίτα, εγώ με τον Δημήτρη τον Ποταμίτη είμαστε κουμπάροι. Με έχει παντρέψει, μου έχει βαφτίσει το γιο μου, τον πρώτο. Mm-hmm.
Και το είχα μέσα μου όλα τα χρόνια για να κάνω αυτό το αφιέρωμα. Δηλαδή, τον είχε ξεχάσει. Υπήρχαν πράγματα, πιστεύεις, που ο κόσμος δεν ήξερε και που χρειάστηκε να τα πεις και τα έμαθε. Βεβαίως. Βεβαίως. Υπήρχαν πράγματα. Τι πιστεύεις για αυτούς που δεν είδαν το αφιέρωμα, ότι εμείς δεν ξέραμε και μάθαμε μέσα από αυτή την εκπομπή, επειδή εσύ τα ξέρεις και διαζώσεις πολλά πράγματα, τα έχεις ζήσει. Δεν ξέρανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι έκανε στην Αγγλία ο Δημήτρης ο Ποταμίτης. Ναι, δεν το ξέραμε. Δεν ξέρανε τι σημαίνει Έλληνας βάτραχος, που το πήγε στην Αγγλία και σήμερα είναι τα ίδια πράγματα που έλεγε πριν 12 χρόνια. Ο Έλληνας βάτραχος τα ίδια είναι και σήμερα. Mm-hmm. Τα βλέπουμε τώρα αυτά που βιώνουμε. Και άλλα πράγματα τα οποία στα παιδικά του θέατρα. Δεν ήξερε ο κόσμος κάποια πράγματα για τον Δημήτρη Ποταμίτη. Mm-hmm. Βέβαια, άμα διαβάσουν μέσα και αρχίσουν και διαβάσουν, θα μάθουν. Τις εκπομπές σας κάποιος, επειδή μας βλέπουν από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο, μπορεί κάποιος να βρει και να δει αποσπάσματα, υπάρχει μια σελίδα, πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας, να μάθει πράγματα για την εκπομπή και από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας? Όλες οι εκπομπές, Αλέξανδρε, είναι ανεβασμένες στο YouTube, mm-hmm. όλες, ανεξαιρέτως. Και επίσης έχουμε και μια σελίδα στο Facebook με τον τίτλο ακριβώς της εκπομπής, Γκολ σε όλα. Οπότε αν θέλει κάποιος ή στο YouTube. Εκεί υπάρχει ή στη φωτογραφικό σελίδα, υλικό, πληροφορίες για την κάθε εκπομπή, τα πάντα. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό και υπάρχει και εκεί πέρα από το YouTube ανεβασμένη κάθε εκπομπή. Ξέρω ότι επειδή έχουμε μιλήσει, ότι από τώρα κάνετε έτσι μια σε παρένθεση προετοιμασία για την επόμενη χρονιά, ξεκινώντας τα αγωνιστικά από τις αρχές Σεπτέμβρη, ξέρω, μέσα Σεπτέμβρη, μέχρι το τέλος της σεζόν. Τώρα που το είδατε το έργο, δηλαδή είδες πραγματικά τι περνάει στον κόσμο, το κόσμο θέλει να μαθαίνει λίγο απ' όλα κτλ. Σκέφτεσαι να αλλάξεις λίγο τη δομή? Ο τίτλος σίγουρα δεν θα αλλάξει, αλλά η δομή θα αλλάξει, θα το πάτε λίγο προς πιο καλλιτεχνικό, θα αλλάξετε λίγο το στυλ ή θα κινηθείτε στα ίδια πλαίσια? Θα το αλλάξουμε. Θα το αλλάξουμε λίγο. Θα κάνουμε άλλο σκηνικό, θα κάνουμε άλλα πράγματα. Θα τα αλλάξουμε. Το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Γιατί μάθαμε τώρα ορισμένα πράγματα, γιατί εμείς δεν ξέραμε από τηλεόραση. Σαφώς. Δεν ξέραμε τίποτα και αρχίζουμε τελικά, και μαθαίνουμε. Έτσι, ο κόσμος της τηλεόρασης είναι τρελός. Δηλαδή από αυτό που έχετε ζήσει μέχρι τώρα. Οι θεατές της τηλεόρασης. Όχι, οι θεατές είναι θεατές. Αλλά ο κόσμος που συναναστεύεσαι, γιατί παίρνεις καλεσμένους, έλα να κάνουμε το γύρισμα. Πολλοί κόσμος ξέρουν ότι δεν έχει βγει τηλεόραση που φέρνετε, οπότε φοβάται, αισθάνεται, σου λέει πώς θα το πούμε. Εσείς δεν είχατε ξανακάνει και μπήκατε κατευθείαν στην παρουσίαση, πολύ σημαντικό. Δεν είναι ότι μπήκατε ως βοηθητικά μέρη μιας εκπομπής. Όταν μπαίνεις κατευθείαν στην παρουσίαση και είναι όλο πάνω στο κεφάλι σου, κατάλαβες, και πρέπει να το διαχειριστείς, είναι λίγο πιο επίπονο, σε παρένθεση, από κάποιον που μπαίνει δίπλα σε κάποιον άλλον και τον καθοδηγεί. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι και γενικά τους αρέσει. Βλέπω εγώ τους αρέσει. Τους αρέσει και στον κόσμο να βγαίνει. Φοβήθηκες εσύ καθόλου? Όχι, καθόλου. Κοίταξε, επειδή εγώ κάνω διαλέξεις δημόσιες, τουλάχιστον φιλοσοφικές. Έχεις την επαφή με τον κόσμο? Έχω επαφή με τον κόσμο, έχω τη δυνατότητα, όπως μου λένε οι άλλοι, επικοινωνίας. Άρα δεν αισθάνθηκα κανένα άγχος. Με την κάμερα μόνο απέναντι? Κανένα άγχος. Το άγχος μας ήταν ένα και μόνο. Πώς θα φέρουμε ανθρώπους ποιότητας, επαναλαμβάνω, οι οποίοι θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των θεατών. Και αυτό είναι πραγματικά. Και το άγχος μας, Αλέξανδρε, κάθε εβδομάδα, το άγχος μας και το μέλημά μας είναι αυτό. Ποιους θα φέρουμε, οι οποίοι θα είναι σημαντικοί, στην ουσία τους άνθρωποι, οι οποίοι θα έχουν να πούν και θα έχουν να πούν τέτοια πράγματα που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των θεατών. Αυτό είναι το μόνο μας άγχος. Τώρα, ο κόσμος της τηλεόρασης και ειδικά το κανάλι εδώ πέρα, όχι μόνο δεν είναι τρελός κόσμος, είναι εξαιρετικά παιδιά, είναι εξαιρετικοί συνεργάτες. Όχι, ναι, ναι, σαφώς. Και σας αγαπάνε και πραγματικά πάρα πολύ. Και εμείς το ίδιο, και ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες, όλο το προσωπικό για τη βοήθειά τους. Τελικά πιστεύεις ότι έτσι τώρα όπως το ζείτε, και από ανθρώπους που έχετε φέρει, ότι η τηλεόραση τελικά έχει όλη αυτή τη δύναμη η οποία ο κόσμος πιστεύει ότι άμα βγαίνει στην τηλεόραση, πω, έχει δύναμη. Δηλαδή και από ανθρώπους που έχετε βγάλει που δεν είχαν βγει ποτέ, ή που είδαν τη διαφορά, τελικά η τηλεόραση όντως είναι δύναμη? Έχει τη δύναμη της τηλεόρασης. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι η δύναμη που έχει τη τηλεόραση δεν είναι τόσο υπερβολικά μεγάλη όσο ο κόσμος νομίζει. Βεβαίως εξαρτάται κάθε φορά τι έχεις να παρουσιάσεις. Mm-hmm. Βεβαίως η τηλεόραση μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην αξιοποίηση ή την απαξιοποίηση οποιοδήποτε προβάλλει. Αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο πιστεύει ο κόσμος, ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια. Γιατί ο κόσμος, ξέρεις, δεν βλέπει και πολύ τηλεόραση πια. Ασχολούνται με το ίντερνετ, με το Facebook. Η τηλεόραση έχει χάσει την παλιά της έγκλη. Ναι, μόνο το βράδυ. Γι' αυτό και σας έχετε πολύ καλή ζώνη. Ναι, ναι. Να πούμε τι ώρα είστε. Είστε κάθε Τρίτη βράδυ. 11 με 12. Και η επανάληψή σας. Τετάρτη με 7 με 8 το πρωί. Μάλιστα, δηλαδή προλαβαίνετε αυτούς που πάνε να ξεκουραστούν και αυτούς που σηκώνονται για να φύγουν. Έτσι, είναι η καλύτερη ώρα.
Θέλω να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Δεν φεύγετε, κάτσε στην παρέα μου. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ξεκουράζονται λίγο οι καλεσμένοι μου. Υποδέχομαι την Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου από τη Στήλη για τα Παιδιά, που σήμερα θα μας μιλήσει, από ό,τι έχω ενημερωθεί, για πράγματα που είναι η νηπιαγωγή και γενικότερα οι δάσκαλοι των μικρών παιδιών. Πολλές φορές φοβόνται να πούνε στους γονείς, αλλά είναι πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να τα λένε στους γονείς προς καλή απόδοση των παιδιών και γενικότερα της καθημερινότητας. Και θα επιστρέψω στο τελευταίο μέρος με το γκολ σε όλα, με τον Πολυνίκη και με τον Σταύρο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Μείνετε κοντά μου, μην λείψει κανείς. Άρωμα Σμύρνης. Η ιστορία μας, ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Ένα παράθυρο στο μέλλον. Εδώ που το παλιό συναντά το νέο. 18 μοναδικές σμυρναίκες υπηρεσίες μελλοντολογίας στα 4 καταστήματά μας. Στην Αθήνα, Παγκράτη, Μαρούσι, Εγάλεο και Πειραιά. Και για όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, τηλεφωνικά ραντεβού με αστική χρέωση. 211-213-8811. 215-550-9088. Άρωμα Σμύρνης. Είναι απλά μια εμπειρία ζωής. Μέλι Μάνης. Αγνό, παραδοσιακό μέλι που νοστιμίζει τη ζωή μας με την πλούσια γεύση του. Μέλι Μάνης, η γεύση της παράδοσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, και έτσι μέχρι οι δύο αγαπημένοι μας παρουσιαστές της εκπομπής, σε γκολ σε όλα, έτσι λίγο να ξεκουραστούν, λίγο έτσι αν το θέλεις να πούν τα δικά τους, για να έρθουμε στο τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου εδώ από την στήλη των παιδιών. Ναι, καλά εσύ. Καλά είμαι. Καλά κι εγώ. Λοιπόν, να ενημερώσω λοιπόν και εσένα για άλλη μια φορά, Κωνσταντίνα μου, ότι η σειρά λοιπόν Olive Oil, αυτή η θαυματουργική σειρά με βάση την ελιά, παραμένει εδώ στην παρέα μας. Δύο σούπερ τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε προϊόντα της μοναδικής αυτής της σειράς και πάνω απ' όλα την καινοτομία της σειράς Olive Oil, την Ice Mask, όπου μόνο σε 20 μέρες και αν το θέλεις, με μια πάρα πολύ απλή κίνηση καθημερινή, δηλαδή παίρνουμε αυτό το προϊόν, το αδειάζουμε μέσα σε μια παγοκίστη και σε 20 ουσιαστικά παγάκια, το βάζουμε στην κατάψυξη και κάθε πρωί, αφού σηκωθούμε και πληθούμε, κάνουμε μια απλή επάλυψη από το κάθε ένα παγάκι, από το λαιμό μέχρι και το μέτωπο τα πάντα, το αφήνουμε για 15 λεπτά, μετά ξεπλένουμε με χλιαρό νερό, σε πολύ ευαίσθητα δέρματα μπορούμε να το αφήσουμε και λίγο λιγότερο, ευαίσθητα στο κρύο, γιατί ναι, αν το θέλεις η κρυοθεραπεία είναι αυτή που ανανεώνει, αναζωογονεί αλλά και ενισχύει η νεμάτωση και την κυκλοφορία του αίματος στο πρόσωπο, οπότε αυτό μας κάνει πιο φρέσκους και πιο υγιείς. Και έτσι λοιπόν μέσα σε 20 μέρες έχουμε θαυματουργικά αποτελέσματα. Τέλεια. Αυτή λοιπόν η κρέμα για δύο από εσάς μαζί με όλη τη σειρά θα γίνει εντελώς δωρεάν δώρο σε δύο που θα στείλετε μήνυμα από όλους σας στο μην μου πεις papakiahoo.com, και όποιοι δεν είστε super τυχεροί, μη στεναχωριέστε, γιατί τώρα μόνο στην προνομιακή τιμή με 24,99 το κάθε προϊόν από 50 και αν πάρετε δύο προϊόντα, το γαλάκτωμα καθαρισμού εντελώς δωρεάν στο 210-5767-806. Αφού πείτε από την εκπομπή μη μου πεις, από όλη την Ελλάδα με τα έξοδα αποστολής δωρεάν έρχονται σε δύο μέρες στο σπίτι σας. Olive Oil λοιπόν, εννοείται, η νέα καινοτομία με βάση πάντοτε την ελιά, το λάδι ελιάς. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Mm-hmm. Λίγο άρρωστη είμαι, αλλά είμαι καλά. Λίγο άρρωστη. Μάλιστα. Σ' αγαπάει το κοινό σου, ε. Τι μου είπες? Σ' αγαπάει, λέω, το κοινό σου, ε. Ναι, βεβαίως με αγαπάει και πάρα πολύ. Όλο καρδούλες, καρδούλες. Ναι, βεβαίως. Γιατί και καρδούλες και καρδούλες και καρδούλες. Γιατί? Μπράβο. Και καρδούλες και όσες καρδούλες θέλω θα έχω. Μπράβο. Γιατί, πού το είδες εσύ αυτό? Το είδα εκεί. Γιατί κλέβεις ματιές. Δηλαδή για να καταλάβω κάτι. Για την Παπαϊωάννου μιλάς. Κλέβεις ματιές. Δηλαδή
ψιλογκεσταμπίζεις. Yes. Ah. Σου άρεσε το αγγλικό μου. Μάλιστα. Σου άρεσε. Σου άρεσε το αγγλικό μου. Το αγγλικό σου ή το γλυκό σου. Το αγγλικό. Το αγγλικό σου με τρελαίνει. Μιλάς πάρα πολύ καλά αγγλικά, άπτεστα. Και φοβάμαι μη σε πάρουν στην αγγλική τηλεόραση. Γιατί γελάς, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γρήγορα αγγλικά. Όχι, δεν ξέρεις τι. Απλά δεν θέλεις να τα μιλάς γιατί δεν σε εξητάρουν. Ναι, δεν μ' αρέσουν. Προτιμώ να γράφω δηλαδή. Είναι... Δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον. Να πάμε. Για πού, ποια περιοχή. Είναι. Κοίτα κάτι χεράκι που έχει. Τι εννοεί δηλαδή. Μαλακουλιά. Να πούμε κάτι. Σε μωρό. Σε μωρό. Ναι, μα είμαι μωρό. Λοιπόν. Θα μιλήσουμε σήμερα για το τι θέλει να πει ο νηπιαγωγός στους γονείς. Και δεν μπορεί. Δηλαδή διστάζει. Δηλαδή εννοείς πράγματα που ο νηπιαγωγός θα ήθελε πολύ να πει στα παιδιά. Μπράβο. Όχι στους γονείς. Στους γονείς. Αλλά επειδή είναι δύσκολη η θέση του δεν το λέει. Δεν το λέει. Θα έπρεπε όμως αυτά να τα πει ή δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Αλλά δεν το λέει. Θα έπρεπε γιατί θα βοηθήσει και τους γονείς. Το θα έπρεπε είναι και το αγαπημένο μου κομμάτι, ξέρεις. Θα έπρεπε. Εμένα το λες. Εσένα. Μαντά. Αχ, θα έπρεπε. Θα πρέπει. Τι μου θυμίζει μεγάλε στιγμέ. Γιατί το ερμηνεύω και τα παιδιά. Το έχεις τραγουδήσει και στην Πάτρα. Θυμάμαι. Ναι, και πιο ωραία και από το Ρέμο, όπως έχουν πει. Λοιπόν. Έλα ρε Πετρίδη, στείλε με. Στείλε με. Λοιπόν, πού να σε στείλω. Να σε στείλω αδιάβαστη. Στείλε με μέχρι τις Σεκέλες. Να, Σεκέλες, οκ, okay, Σεκέλες σε στείλω. Σεκέλες. Για πες λοιπόν, γιατί έλεγα λοιπόν. Πάνω και πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς όταν το παιδί γυρίζει στο σπίτι. Δείξτε ενδιαφέρον για ό,τι έχει φέρει μαζί του. Είτε είναι ζωγραφιά, είτε είναι κάποια κατασκευή. Δεν θα το πετάξετε, ούτε θα του πείτε πως είναι έτσι. Όχι. Το παιδί θέλει να το επενέψεις. Δηλαδή, μπράβο, πολύ ωραίο. Τι θέλει το παιδί? Να το επενέψεις. Ναι. Τι. Τίποτα. Για πες. Έτσι δεν λέγεται. Ναι, παιδί μου, να το πενέψεις. Είναι από τον έπαινο να το πενέψεις, να το επενέψεις. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Μάλλον, ναι, ακούγεται, λέγεται, λοιπόν, λέγεται αυτό και στην καθαρά. Ακόμη και αν δεν καταλαβαίνετε αυτό που έχει φέρει, δείξτε κατανόηση στο ότι ξέρετε τι είναι, αλλά δεν θέλετε να το σχολιάσετε. Δηλαδή, θα του πείτε ένα μπράβο, είναι τέλειο, δεν θα το σχολιάσετε αρνητικά. Σωστά. Λοιπόν, μη ρωτάτε πώς αποδίδουν τα άλλα παιδιά στην τάξη του παιδιού σας. Και τι, είναι μεγάλο μείον στο να ρωτήσετε την νηπιαγωγό μπροστά στα στο παιδί σας πώς θα πάνε τα άλλα παιδιά. Γιατί η νηπιαγωγός δεν θα είναι και δεν θα έχει την άνεση να σας μιλήσει και να σας πει είτε το παιδί σας είναι λίγο κατώτερο είτε είναι λίγο καλύτερο. Επίσης, μη ρωτάτε το παιδί σας αν είναι το εξυπνότερο στην τάξη. Οι νηπιαγωγοί συγκρίνουν την πρόοδο του κάθε παιδιού ανάλογα με τον εαυτό του και όχι με τους άλλους. Παράδειγμα, ζωγραφίζει ένα πρόσωπο τόσο καλά όσο, όσο το έκανε το φθηνό. Αν μου κοιτάς έτσι, κολλάω, μα το Θεό. Ναι, για πες. Λοιπόν, δηλαδή ζωγραφίζει κάτι και δεν το ζωγραφίζει τόσο καλά. Θα του πείτε ότι όταν είχε ζωγραφίσει ένα πρόσωπο το φθινόπωρο που είχε σε μια ζωγραφιά ήταν λίγο καλύτερο. Τα ρούχα του σχολείου. Είναι πολύ σημαντικό να είναι για παιχνίδι. Στο νηπιαγωγείο δεν θα στείλει το παιδί με κουστούμάκι που πολλές φορές έχουμε δει τους γονείς να τα ντύνουν πολύ σφιγμένα τα παιδιά για να μην μπορούν να παίξουν. Ο νηπιαγωγός δεν μπορεί να σου πει ότι μην δίνεις το παιδί σου μην το έτσι. Έτσι. Μπράβο. Είναι δύσκολη θέση του. Όμως να σου πω κάτι. Εγώ δεν συμφωνώ ότι ο νηπιαγωγός δεν πρέπει να το λέει, δεν πρέπει να επεμβαίνει. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην πεις ότι ξέρετε κάτι το παιδί να το δίνετε πιο ανάλαφρα, πιο διαφορετικά, πιο. Γιατί μπορεί δεν να παρεξηγηθεί. Να παρεξηγηθεί, αλλά αυτό το λες όμως για το καλό του παιδιού. Ναι. Δηλαδή δεν του λες, ας πούμε, ξέρεις το παιδί σου, στείλ το μου με Gianfranco Ferré. Του λες ότι ντύσ' το μου λίγο πιο απλά για να είναι το παιδί πιο απλό. Όχι, υπάρχουν και παιδάκια, εγώ τα βλέπω και από του ανιψιού μου που έρχονται μέσα στα σχολικά και τα βλέπεις εδώ με διάφορα παπιγιών, πουκαμισάκια που πάει. Ναι. Είναι... Έτσι το παιδί δεν νιώθει και πολύ ελευθερία, βέβαια. Δεν μπορεί να παίξει, παιδιά, δεν μπορεί να παίξει. Στον νηπιαγωγείο τα παιδιά θέλουν να είναι χαρούμενα και δημιουργικά, γεγονός που μερικές φορές λερώνονται τα ρούχα τους και χαλάνε. Πολλά.
Με μαρκαδόρου, με νερομπογιές, πάρα πολλά. Κανείς δεν σας κρίνει το παιδί σας άμα γυρίσει από το σχολείο λερωμένο ή πει ότι τα ρούχα που του φοράτε δεν είναι τόσο καλά. Δηλαδή, το ψώνιο που έχουν μεταξύ τους οι μητέρες, κυρίως για τα κοριτσάκια, είναι πώς θα φτιάξουν τα μαλλιά, πώς θα τη ρούχα θα φορέσουν, τι μάρκα είναι η φουστίτσα, τι μάρκα είναι η μπλουζίτσα. Είναι κολλήματα. Τα πολύ άσχολα, νήπια, συχνά, περιμένουν μέχρι το τελευταίο λεπτό για να πάνε στην τουαλέτα. Τι γίνεται όμως. Αν του φοράς ζώνη και τον δίνεις αυτό που είπαμε πριν, σφιχτά το παιδί, δεν μπορεί να πάει μόνο του. Και δημιουργούν δυσκολίες και ατυχήματα. Δηλαδή, θέλει να σηκώσει λίγο το φερμάρι, μπορεί να πιάσει λίγο το δερματάκι του. Θέλει το παιδί μία φορμίτσα, κάτι με λάστιχο. Όταν δεν είναι σπίτι, πρέπει να του φοράμε άνετα ρούχα που να μπορεί να τα βγάλει και μόνος του. Λοιπόν, η καθαριότητα, όπως λέμε, είναι η μισή αρχοντιά. Λοιπόν, τα επηρεάζει σε δύο λόγους. Σε ένα, καταρχήν για την υγεία. Και κατά δεύτερον, ότι αν ένα παιδί έρχεται συνεχώς με λερωμένα ρούχα, σκισμένα ή σκισμένα παπούτσια, το άλλο παιδί δύσκολα το πλησιάζει. Γιατί τα παιδιά συνήθως έχουν μάθει να βλέπουν κάτι καθαρό. Δηλαδή και έναν ζητιάνο ή ένα παιδάκι που είναι στα φανάρια, το κοιτάνε περίεργα γιατί δεν το έχουν ξαναδεί. Οπότε πόσο μάλλον να το έχεις σε μια καθημερινή βάση απέναντί σου και... Βέβαια, επειδή εκεί πέρα όμως είναι λόγους υγιεινής και καθαριότητας γενικότερα για το χώρο γιατί και για τα άλλα παιδάκια... Γιατί πόσες μητέρες δεν προσέχουν τα παιδιά τους. Θα νομίζω ότι αυτό δεν είναι κακό να επέμβει ο καθηγητής, ο δάσκαλος και να το πει. Γιατί. Ο νηπιαγωγός. Γιατί είναι για το καλό και του ίδιου του παιδιού αλλά και των υπολείπων παιδιών. Δεν μπορεί να δέχεσαι κάθε φορά πράγματα που μπορεί να κάνουν κακό και στο ίδιο το παιδί και στα άλλα παιδιά από ντροπή να μην το πει στους γονείς, όταν είναι πράγματα τα οποία οι ίδιοι έπρεπε να έχουν μεριμνήσει, να έχουν τακτοποιήσει και να έχουν οργανώσει για να είναι σωστό το αποτέλεσμα. Να σου φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Να μου φέρεις ένα άλλο παράδειγμα. Και θα δεις, όταν σου λέει ότι ένας γονιός το παιδί σου χρειάζεται κάποια παραπάνω έρευνα, γιατί έχουμε δει 1, 2, 3 σημεία ότι μπορεί να έχει αυτισμό, το δέχεται κανένας γονείς. Όχι. Όχι, αλλά μετά από καιρό όμως το καταλαβαίνει και το βλέπει. Ναι, αλλά παρεξηγούνται, αυτό σου λέω. Ναι. Δεν δέχεται ο γονιός. Είναι λάθος πάντως αυτό και το λέω στους γονείς ότι είναι πολύ λάθος. Είναι πολύ λάθος. Λοιπόν, οι αποχαιρετισμοί, ένα φιλί, μια αγκαλιά και ένα να περάσει μια υπέροχη μέρα είναι όσα χρειάζονται. Δεν χρειάζεται να παίρνετε το παιδί αγκαλιά, να το σφίγγετε, να μην το αφήνετε να μπει στο σχολικό. Καταστάσεις που φτάνουν στα άκρα. Είναι πολύ ψυχοφθόρο για το παιδί. Δηλαδή, μπαίνει στο σχολικό και κάθε τη μητέρα έχει κάνει έτσι απ' έξω. Είναι λάθος. Στεναχωρείς το παιδί. Στο παιδικό σταθμό σου είναι. Πάει το παιδί να περάσει καλά, να κάνεις και εσύ τις δουλειές σου, θα επιστρέψεις σπίτι. Δεν φεύγει για μια ζωή. Αυτό το πρόβλημα το έχουν πιο πολύ οι μητέρες. Ή τα παιδάκια που δύσκολα φεύγουν από την αγκαλιά της μητέρας, αλλά είναι πολύ δύσκολο στο να κάθεσαι να χαιρετάς το παιδάκι έτσι από το σχολικό και να του δημιουργήσεις ψυχολογικό. Δηλαδή θα το κάνεις 1, 2, 3, μετά δεν θα θέλει το παιδί από μόνο του να πάει στο παιδικό. Ναι, άρα σε αυτή τη διάρκεια τι κάνουμε, να μην μας λέμε καθόλου τα παιδιά μας. Όχι. Αυτό που είπα, ένα φιλί, μια αγκαλιά και να έχεις μια υπέροχη μέρα, μπήκε στο είναι σχολικό. Ναι. Χωρίς να βγαίνεις έξω και να κάθεσαι μέχρι την τελευταία στιγμή, ναι. Να ανέβει και να του κάνεις έτσι το παράθυρο και δίνεις, σ' αγαπάς, ναι. Θα σε δω το μεσημέρι, λες και πάει στον πόλεμο. Είναι πολύ σημαντικό. Και τι, άμα δείτε ότι ένα παιδί δυσκολεύεται στο να φύγει από εσάς, να απογαλακτιστεί, δηλαδή μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Το αφήνετε μπαίνει στο σχολικό και να κλαίει, αλλά όταν γυρίσει, πείτε το ότι θα πάτε κάπου. Αλλά να το κάνετε αυτό που θα πείτε. Πείτε ότι θα πάτε μια βόλτα στο πάρκο, θα πάτε στη Θεία τη Μαρία, θα... Πείτε του κάτι το οποίο θα του αρέσει μόλις γυρίσει για να περιμένει αυτή τη στιγμή για να περάσει και ευχάριστα η ώρα του. Λοιπόν, ένα άλλο. Οι ψήρες. Σημαντικό. Σημαντικότατο. Όλοι είχαμε στο δημοτικό ψήρες και στο νηπιαγωγείο. Εγώ δεν γιατί... είχα, γιατί η μαμά μου, η γιά μου έβαζε ένα τετραγωνάκι καμφορά μέσα στο ρούχο μου, γιατί δεν κολλούσε από τα άλλα παιδιά. Ξέρεις τι γίνεται. Έχει ψήρες ο Νικολάκης. Δεν θα το πει η δασκάλα στους υπόλοιπους γονείς.
Ναι, για να μην τον κοροϊδεύουν ή για να μην... Για να μην τον κοροϊδεύουν, για να μην το απομακρύνουν από τα παιδιά του. Είναι λάθος. Mm-hmm. Μία νηπιαγωγός πρέπει να πει ότι ξέρετε κάτι. Καταρχήν στους γονείς. Μπορεί να, ναι, στους γονείς. Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Μην νιώθετε άσχημα να το πείτε σαν νηπιαγωγός ότι ένα παιδάκι έχει ψήρες. Δεν χρειάζεται να αναφέρετε ποιο είναι. Ένα παιδάκι έχει ψήρες. Μπορεί να εξαπλώσει αυτό το πράγμα. Ας πάρουμε όλοι τα μέτρα μας. Δεν χρειάζεται να καθόμαστε να κρίνουμε. Mm-hmm. Δείξτε κατανόηση και στα άλλα παιδιά, όπως δείχνετε και στο δικό σας. Γνωρίζετε ένα παιδάκι, το γιο της κυρίας Λιλίκας. Mm-hmm. Θα του φερθείτε όπως φέρεστε και στο γιο σας. Τίποτα κατώτερο. Και ας είναι από μια οικογένεια πιο πλούσια ή πιο φτωχή. Γιατί μια νηπιαγωγός βλέπει ποιος έχει μια αλφα οικονομική άνεση και ποιος δεν έχει. Δεν χρειάζεται να κάθεστε σαν νηπιαγωγή να λέτε στα παιδιά ότι και στα παιδιά και στους γονείς ότι μην ντύνεσαι έτσι γιατί τα άλλα παιδάκια δεν έχουν να ντυθούν τόσο καλά ή μην φέρνεις τόστ γιατί άλλα παιδάκια δεν μπορούν να φέρουν τόστ και φέρουν μια μπανάνα. Είναι πολύ λάθος. Λοιπόν, αν το δικό σου παιδί είναι επιθετικό, η δασκάλα, άμα εγώ πάω να χτυπήσω εσένα, δεν θα το πει στους γονείς. Γιατί θα σου πει δεν τα προσέχεις σαν νηπιαγωγός. Ναι. Δεν θα το πει. Δεν θα το πει. Και εκτός αυτού, ότι όταν γίνει κάτι σοβαρό, θα το πούνε τότε στους γονείς. Μία νηπιαγωγός πρέπει να λέει ακριβώς το φύλλο αναφοράς ημέρας, γιατί και εγώ έχω κάνει σε νηπιαγωγείο, να γράφει. Ο Νίκος χτύπησε τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος ήταν ήρεμος, είχε γκρίνια. Πρέπει όλα αυτά να τα αναφέρουν. Λοιπόν, αν σου πούνε ότι το παιδί σας είχε όφελος, αν περνούσε από μία περαιτέρω αξιολόγηση, αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, πολλοί γονείς, όταν βλέπουν ότι υπάρχουν κάποια σημάδια, ΔΕΠΗ, διάσπαση προσοχής, κάποια σημάδια αυτισμού, δεν το λένε πλέον. Φοβούνται λάθος, να το πούνε. Είναι λάθος πρώτος όλο αυτό. Είναι λάθος, γιατί θα σου πει ο γονιός το δικό μου παιδί, όπως και το έχουν πει. Ναι, το δικό σου, γι' αυτό το λέμε, για να διορθωθεί. Το δικό σου. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να φοβόμαστε να το πούμε. Καλό είναι ότι αν υπάρχει κάτι που απασχολεί μία νηπιαγωγό ή μία μητέρα, να το συζητάει τέτα τέτ. Ούτε τηλέφωνα, ούτε μέσω του παιδιού. Μου είπε η μαμά μου να σας πω ότι αυτό, αυτό και αυτό. Η νηπιαγωγός πρέπει να έχει στενή, μέσα εισαγωγικά, φιλία με τη μητέρα. Βεβαίως. Γιατί σαν πατέρα δεν τα λένε τόσο εύκολα, αλλά σαν μία μητέρα, άμα της δείχνει και η μητέρα ότι είναι χαρούμενη και ευδιάθετη να μάθει όσα συμβαίνουν και να δεχτεί αυτά που πρέπει, θα τα πει η νηπιαγωγός. Πάντως, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει οι γονείς γενικότερα να δίνουν και οι ίδιοι το δικαίωμα στους νηπιαγωγούς και να τους λένε ότι θέλω να μου πείτε τα πάντα, θέλω ό,τι γίνει να το ξέρω. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν πράγματα οι γονείς για τα παιδιά τους για να μην τους δημιουργήσουν προβλήματα. Ακριβώς. Αυτά που δεν γνωρίζουν αργότερα. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Αυτό ήταν και το θέμα για τα παιδιά. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσω με τους καλεσμένους μου την πολύ ωραία κουβέντα την οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει. Μείνετε κοντά μου, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Olive Oil. Η επανάσταση στην περιποίηση του προσώπου. Μια πλήρη σειρά για το πρόσωπο με βάση το λάδι ελιάς Κρήτης και μοναδικά φυτικά συστατικά. Και τώρα η καινοτομία μας. Μάσκα πάγου. Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με κρυοθεραπεία μόνο σε 20 μέρες. Τονώνει, αναζωογονεί, αλλά και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. 24 και 99, πολύ καλά ακούσατε το κάθε προϊόν. Και τώρα, αν πάρετε δύο προϊόντα, εντελώς δωρεάν το γαλάκτωμα καθαρισμού. 210 57 67 806 και 697 99 48 012. Olive Oil. Κλείσε τώρα ραντεβού με την ομορφιά. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων.
τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Έτσι εδώ εμείς συνεχίζουμε και βέβαια να μην ξεχνάμε με τίποτα το ελιξίριο της νεότητας. Σημειώστε από τώρα 2-10-57-67-806 για όσους δεν είστε οι δύο σούπερ τυχεροί που θα έχετε δωρεάν αυτήν την καταπληκτική σειρά της Olive Oil. Στο 2-10-57-67-806 και αφού πείτε από την εκπομπή μου πεις από όλη την Ελλάδα με χωρίς έξοδο αποστολής, στην προνομιακή τιμή με 24,99 από 50 ευρώ που είχε κάθε μία και αν πάρετε δύο προϊόντα, το γαλάκτωμα καθαρισμού εντελώς δωρεάν. Olive Oil λοιπόν και συγκεκριμένα η Ice Mask είναι η καινοτομία της Olive Oil που μόνο σε 20 μέρες, πραγματικά είσαι πιο νέος και πιο νέα, για πάνω από 6 μήνες μπορεί να γίνει η επανάληψη αν το θέλεις της θεραπείας, μόνο σου ή μόνη σου, γιατί είναι και οι γιάντες και οι γυναίκες στο σπίτι, απλά λείποντας ένα παγάκι από το συγκεκριμένο υλικό την ημέρα, 15 λεπτά μέχρι να ετοιμαστείς, να πιεις τον καφέ σου κτλ. Όπου αυτό μετά ξεπλένεται με χλιαρό νερό, τα λέμε μετά, και είσαι πολύ πιο λαμπερός και πιο λαμπερή. Γιατί η κρυοθεραπεία, όπως ακριβώς λέγεται, τονώνει, αναζωογονεί, αλλά και ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος και έτσι είμαστε πιο λαμπεροί και πιο νέοι. Δεν ξέρω αν τα έχετε δοκιμάσει τα προϊόντα αυτά, αλλά στα προτείνω να επιφύλακτα γιατί δεν έχουν ηλικία. Είναι με φυσικά συστατικά, είναι καθαρά με βάση το λάδι ελιάς, όπου η ελιά για όλα αυτά τα χρόνια είναι πραγματικά ελιξίριο της νεότητας. Από τα αρχαία χρόνια ακόμα τη χρησιμοποιούμε ως σύμβολο ομορφιάς, νεότητας, ιδιαιτερότητας. Εξού και το λάδι από, και το στεφάνι από την ελιά, που σημαίνει τη δύναμη, τη νεότητα και όλα αυτά. Οπότε όλο αυτό έχει και μια ιστορική αναδρομή πολύ σημαντική. Olive Oil λοιπόν, η νέα εταιρεία, 2-10-57-67-806, από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και από το εξωτερικό. Θα μου πεις και αν είμαι εγώ στην Αυστραλία που σε βλέπω μέσα από το Hotbird, πώς θα την παραλάβω. Εντάξει, στην Αυστραλία δεν ξέρω αν θα σας τη στείλουμε, αλλά θα βρούμε έναν τρόπο τέλος πάντων να την έχεις. Σταύρος Χρυσάφης εδώ, Πολυνίκη, σε τριγάρισε εδώ κοντά μου από την εκπομπή Goals σε όλα, κάθε Τρίτη βράδυ, με ιδιαίτερους καλεσμένους όπως είπαμε. Μία εκπομπή που ξεκίνησε έτσι για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, ποδοσφαιρική και τελικά οι ανάγκες της καθημερινότητας του κόσμου και του κοινού σας κατέληξε να είναι ποικίλης ύλης, αλλά πάντοτε να βάζουμε ένα γκολ. Και έρχομαι εγώ τώρα να σου πω ότι μας βλέπουν από την Ξάνθη, από την Καλαμαριά, από οπουδήποτε μπορείς να φανταστείς, από την Κάτω και την Άνω Τυραχούλα. Και θέλει ένας άνθρωπος που είναι τοπικός παράγοντας, που είναι ένας πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής της Βορείου Ελλάδας που τώρα έχει αποσυρθεί, οι άνθρωποι που έχουν αφήσει μια ιστορία, αλλά που πιθανόν δεν έχει βγει αυτό προς τα έξω. Πώς μπορούν να έρθουν σε μια επικοινωνία, να δείξουν το έργο τους μέσα από την εκπομπή σας, να παρουσιάσουν κάτι, να έρθουν σε μια επικοινωνία να τους καλέσετε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό λοιπόν, θα στείλουν κάποιο μήνυμα, θα μπουν στο Facebook, στη σελίδα. Μπορούν να μπουν στο Facebook ή μπορούν να δουν το τηλέφωνο της επικοινωνίας της εκπομπής που έχουμε κάθε φορά σε κάθε εκπομπή ή να μας στείλει ένα mail. Η εκπομπή μέσα στο YouTube για να δουν και ο κόσμος από όλη την Ελλάδα είναι Goal σε όλα. Ακριβώς, είναι Goal σε όλα, Παύλα Πολυνίκης Τριγάζης, γιατί η λέξη Goal αναφέρεται σε πάρα πολλά γεγονότα. Σαφώς. Οπότε αν πατήσει... Για να βγει ακριβώς την εκπομπή. Όλα από λίξη, τριγάζει, θα βγει ακριβώς. Μπορεί εκεί πέρα λοιπόν να βρει τα τηλέφωνα της εκπομπής, στο mail και να επικοινωνήσει. Γενικά, εμείς να ξέρεις, Αλέξανδρε, ζητάμε ανθρώπους οι οποίοι είναι σημαντικοί, έχουν πετύχει σκοπούς και στόχους. Άσχετα αν είναι επώνυμοι, ανώνυμοι, γνωστοί ή άγνωστοι στο επικοινό. Αυτό θα το συζητήσουμε και θα το κρίνουμε τελικά εμείς ως εκπομπή. Αλλά ψάχνουμε τέτοιους ανθρώπους με σκοπό να τους προβάλλουμε, γιατί πιστεύουμε, επαναλαμβάνω, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν να διδάξουν, να πούν, να προτρέψουν τους τηλεθεατές πώς θα πετύχουν, πώς να μην αποτύχουν. Πώς εξέλαβαν, γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο που κάνει τις διαλέξεις, πώς εξέλαβαν οι γύρω σου το intro σου στο καλλιτεχνικό τηλεοπτικό κοινό. Πες μου πρώτα εσύ και μετά πάω και στο Σταύρο που γνωρίζει πολύ κόσμο και δει από το Περιστέρι και όχι μόνο. Πώς τον είδαν μετά την εκπομπή, γιατί φαντάζομαι δεν πήγατε να του πει γεια σου, ξεκινάω εκπομπή. Okay. Σας είδα και σας το λέγανε συνέχεια. Πες μου πρώτα. Την είδανε πάρα πολύ θετικά την εκπομπή. Βεβαίως η εκπομπή δεν είναι του περιεχομένου που εμένα με έχουν συνηθίσει, δηλαδή διαλέξεις φιλοσοφίας κυρίως και μαθηματικών ή γυμναστικής και προπόνησης. Τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και πραγματικά όλοι αυτοί, θα έλεγα, οι φίλοι μου και οι γνωστοί μου γενικότερα, έχουν γίνει φαν της εκπομπής. Και του Σταύρου βεβαίως, ομοίως. Σταύρου, τι σου λέγανε εκεί στην πλατεία. Τους άρεσαν πάρα πολύ, τους άρεσε η εκπομπή. Τους άρεσε το λογοπαίχνιο αυτό με τον Goal σε όλα πάρα πολύ. Το γράψαν άλλωστε για κάποια site. Τους αρέσει γενικά. Σας άλλαξε καθόλου ως σκεπτικό και ως καθημερινότητα? Δεν εννοώ αν σας άλλαξε αν νιώθετε στάρ και προπατάτε στον δρόμο και λες άχα, είμαι πολύ ξανά. Όχι, εννοώ ότι είδες ότι η επαφή με τον κόσμο, με το ευρύ κοινό, γιατί ξέρεις, η τηλεόραση είναι το μέσο το οποίο δυστυχώς ή ευτυχώς βέβαια, μπαίνει απρόσκλητο σε όλα τα σπίτια. Μπαίνει παντού, χωροταξικά δεν γνωρίζει τηλεόραση. Όποιος έχει τηλεόραση βλέπει τα πάντα.
άσχετα αν θέλει να μείνει ή να αλλάξει κανάλι. Πάντως η τηλεόραση, όπως και το ραδιόφωνο, είναι το μόνο μέσο που όταν τα ανοίξεις μπαίνεις παντού, χωρίς να θέλει ο άλλος, αν θέλει να σε δει ή όχι, απλά αλλάζει. Αλλά θεωρείς ότι όλο αυτό με το επειδή ακριβώς μπαίνεις απρόσκλητος σου δίνει και μια παραπάνω, ένα παραπάνω αν το θέλεις άγχος για να κάνεις πιο ολοκληρωμένη και καλή δουλειά, γιατί κάνετε και άλλες δουλειές για να μην σου πούν αύριο Πολυνίκη, τι ήταν αυτό που έβγαλες, τι ήταν αυτό που έδειξες, τι ήταν αυτό που είπες. Θα επαναλάβω εκείνο που είπα και στην αρχή, Αλέξανδρε. Δεν υπάρχει άγχος στον τομέα που λες. Το άγχος μας είναι πώς θα φέρουμε ανθρώπους ποιότητας, ώστε να ευχαριστηθούν οι τηλεθεατές και να έχουν κάτι να πάρουν. Ποιος χώρος του αθλητισμού για σένα είναι ο πιο ποιοτικός? Για μένα ο πιο ποιοτικός είναι ο κόσμος των μαχητικών τεχνών. Αλλά ο κόσμος που έχει την μεγαλύτερη πέραση είναι ο κόσμος του ποδοσφαίρου. Γιατί έχει πολλούς οπαδούς και φιλάθλους. Έχει ποδοσφαίρους. Ναι, έχει ποδοσφαίρους. Η Μαρία Πανταζή, καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται να μην πεταχτεί, φίλε τηλεθεατή. Πρέπει να δείξει ότι είναι εδώ. Ναι. Ότι των μαχητικών τεχνών. Είναι πιο ποιοτικό. Ναι, εντάξει. Μετά μην μου το καλέσει το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι προσωπική εκτίμηση, βέβαια. Προσωπική. Αλλά τώρα ξέρεις, η Iron Barbie, κατάλαβες, μια παγκόσμια πρωταθλήτρια τώρα του kickboxing, δεν θα πει ότι οι ποδοσφαιριστές είναι πιο γνωστοί από τους. Αλλά όμως πρέπει να παραδεχτείς. Είναι πιο γνωστή, δεν σου παλά, δεν είναι πιο ποιοτική. Ναι, όχι, μα το είπε ότι είναι πιο ποιοτικό το μαχητικό άθλημα. Δημοφιλέστερο άθλημα είναι το ποδόσφαιρο. Πιο δημοφιλέστερο απλά είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι. Βέβαια, εσύ μπορείς να οργανώσεις, Μαρία, μέσα από τη δική σου στήλη ένα ποδοσφαιρικό. Αυτό δεν το έχεις κάνει. Λοιπόν, άκου. Η σεζόν τη στήλη σου θα κλείσει με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα με μαχητές, δηλαδή εννοώ kickboxer και MMA, αυτά όλα παρουσιάζεις, από κάθε σχολή. Θα κάνουμε δύο ομάδες. Γιατί δεν θα γίνει χαμός? Δεν πειράζει, έτσι όπως το πες μαχητές, νομίζω θα σας φέρει survivor. Ναι, όχι, το survivor δεν πάνε αυτοί μαχητές τώρα. Με διάφορα. Τώρα ετοιμάζεται και άλλο reality πιο σκληρό, θα σας τα πω. Πιο σκληρό. Πολύ πιο σκληρό. Που εκεί θα τρέφονται με χειρότερα πράγματα. Ακρίδες, μυρμήγκια και δεν ξέρω εγώ και κατσαρίδες. Γενικότερα, μια και χρησιμοποιήσαμε έτσι αυτή τη λέξη, με αθλήματα ασχολείσαι εσύ? Ναι, ναι. Είμαι ένας από αυτούς που αναπλάσαμε πριν 20-25 χρόνια το Αρχαίο Ελληνικό Παγκράτιο. Το διαδώσαμε στον κόσμο και είχα τη μεγάλη τύχη και τη χαρά και την τιμή, Αλέξανδρε, να είμαι πρόεδρος διαιτητών στην Ομοσπονδία την Παγκόσμια της Πάλης στον πλανήτη. Είμαι νομίζω ο μοναδικός Έλληνας που έχω υπάρξει πρόεδρος διαιτητών στον πλανήτη σε οποιοδήποτε άθλημα. Α, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Καταλαβαίνετε. Είδες τι μαθαίνεις. Αυτό μου έδωσε μια τεράστια ευκαιρία να ασχοληθώ και διοικητικά με τον αθλητισμό. Έχω φτιάξει μόνο με δύο παγκόσμια πρωταθλήματα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία της Πάλης, αλλά και να γνωρίσω μεγάλους αθλητές επίπεδου πολύ υψηλού. Για το Παγκράτιο κάτι δεν είχαμε παρουσιάσει αυτά όλα τα χρόνια, Μαρία. Ε? Έχουμε ασχοληθεί με το Παγκράτιο. Το ξέρω. Έτσι, με έχει κάνει και εμένα εξπέρ. Εσύ, κύριε μου, γυμνάζεστε καθόλου? Εγώ δεν γυμνάζομαι καθόλου. Αν και με τρώει πολύ, ξέρω να γυμναστούμε. Και βέβαια θα γυμναστώ, με έχει βάλει σε πρόγραμμα. Γυμναζόμαστε και στην ταβέρνα. Πάντως έχεις χάσει, πρέπει να σου πω, από τότε που γίνεις τηλεοπτικός παρουσιαστής. Ναι. Παρουσιαστής δεν είμαι, συμπαραγωγός είμαι εγώ. Τρώει πιο ποιοτικά στην ταβέρνα, γι' αυτό κατάλαβες, Αλέξανδρε. Τρώει πιο ποιοτικά. Ναι, εννοείς ότι τρώει το καλαμάκι σκέτο με λίγη σαλατούλα και δεν τρώει με πίτα και τζατζίκια και τέτοια. Εγώ ασχολούμαι μόνο με το ποδόσφαιρο και το ξέρει πολύ, αλλά μου αρέσουν όλα τα αθλήματα. Άρα χωρίζετε τους καλεσμένους, δηλαδή υπάρχουν καταστάσεις που εσύ πιο πολύ καλείς και πιο πολύ, εσύ δηλαδή πιο πολύ στους παράγοντες του ποδοσφαίρου, εσύ είσαι σε όλα. Όχι, είμαστε μαζί. Θα έλεγα συμφωνούμε σε όλα. Εμείς συμφωνούμε σε όλα. Συμφωνείτε, απλά εννοώ ότι πιο πολύ άμα σου φέρετε, άμα έχετε 10 καλεσμένους, ας πούμε, και πες ότι είναι 10 οι καλεσμένοι και είναι οι 5 του ποδοσφαίρου, πιο πολύ έχει ασχοληθεί, φαντάζομαι, ο Σταύρος. Ναι, ίσως ναι, επειδή έχει περισσότερο. Στο ποδόσφαιρο λίγο. Ναι. Αλλά στο καράτε και στο παγκράτε. Αλλά να σου πω κάτι. Εντάξει, αλλά είμαστε αυτό, μαζί, είμαστε μαζί σε όλα. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι υπόλοιποι είναι πράγματα που τα αποφασίζουμε από κοινού. Όλα τα αποφασίζουμε από κοινού. Βασικό μας μέλημα είναι η σημαντικότητα του καλεσμένου, Αλέξανδρε. Όχι με τι ασχολείται κάποιος. Πόσο σημαντικός είναι, πόσο έχει την αποδοχή του κόσμου, τι είναι αυτό που έχει πετύχει και κάτω από ποιες διαδικασίες. Αυτό μας ενδιαφέρει πρώτα. Άρα στην ουσία είναι μια εκπομπή που είναι έτσι, αν το θέλεις, προάγει, να το πω εγώ, την εσωτερική δύναμη, τη στοχοποίηση των πραγμάτων. Αυτό θέλετε να βγάλετε. Αυτό. Και ότι κάποιος άνθρωπος, όταν βάλει κάτι στόχο, μπορεί να το πετύχει και πρέπει αυτό να φανεί. Δηλαδή, κοιτάξτε, είναι μια κοινωνική πολιτιστική εκπομπή. Έτσι θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω. Παρααθλητική εκπομπή. Mm-hmm. Άλλωστε, και στην αρχή, όπως την ξεκινήσαμε, δεν ήταν ακριβώς αθλητική εκπομπή. Φέραμε ανθρώπους εδώ πέρα, οι οποίοι, να σου δώσω να καταλάβεις, μιλούσαν για την ωφέλεια του αθλητισμού. Δεν μας ενδιαφέρει αν ανοίξει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό ή αντίστροφα. Δεν είναι αυτό το μέλημα της εκπομπής. Μπράβο, άρα είναι πιο πολύ κοινωνικό. Ακριβώς. Και όχι χωροταξικό ή εν πάση περιπτώσει ομαδικό. Είναι πολιτιστική κοινωνική εκπομπή. Εκπομπή.
Μάλιστα. Αφού σας ευχαριστήσω και ευχηθώ καλή συνέχεια μέχρι και το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν και εύχομαι τα καλύτερα για του χρόνου. Αφού σας ευχαριστήσω, θέλω να κλείσουμε ο καθένας να μου πει ένα προσωπικό του μότο ζωής, καθημερινότητας που θα ήθελε μέσα από την εκπομπή μου πεις και κατ' επέκταση για τον γκολ σε όλα την εκπομπή την οποία φιλοξενούμε σήμερα, μια και είμαστε στο ίδιο κανάλι και πρέπει να προάγουμε όλες τις εκπομπές του καναλιού. Θέλω να μου πεις το εξής. Ποιο είναι το δικό σου μότο, ας ξεκινήσω έτσι από σένα. Αν έπρεπε να μείνει κάτι από το Σταύρο το Χρυσάφι για τους τηλεθεατές του γκολ σε όλα και για αυτούς που σας ακολουθούν όλο αυτόν τον καιρό, αυτούς τους 7 μήνες. Τίποτα, εγώ δεν έχω κάτι να πω. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι να έχω υγεία ο κόσμος. Σημαντικό. Ευτυχία. Είναι το χαρά, πάνω σε όλα. Να αθλούνται όλοι, γιατί για αυτό το πράγμα κάνουμε. Τα παιδιά να φύγουν από τις καφετέρειες. Και να ασχοληθούν, και με, να κάτι ασχοληθούν με κάτι σημαντικό. Πιο σημαντικό στη ζωή. Πολυνίκη. Αντιμετωπίστε την πραγματικότητα και την καθημερινότητα κυρίως με τη λογική και λιγότερο με το συναίσθημα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Θα μου πεις βέβαια ποιος το καταφέρνει αυτό τώρα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όσοι κάνουν και ασχολούνται με τη φιλοσοφία, το καταφέρουν. Ναι, θα το κάνουμε σε μια άλλη κουβέντα, γιατί νομίζω ότι το συναίσθημα και η λογική λένε ότι είναι πάρα πολύ αντίθετα. Αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια αρμονία και των δύο. Ακριβώς. Γιατί ούτε μόνο με τη λογική μπορείς να κάνεις κάτι, ούτε μόνο με το συναίσθημα. Η λέξη αρμονία είναι πολύ σημαντική που χρησιμοποιείς. Ναι. Δεν σημαίνει 50-50, σημαίνει όχι, αρμονία. Αρμονία. Έτσι. Μπορεί να είναι 70-30. Ακριβώς. Απλά να μην τσακώνετε το ένα με το άλλο. Ακριβώς. Συνήθως παλιότερα για μένα ήταν 90-10, δηλαδή 90 συναισθηματικό και 10 λογική. Καλά τα πήγαινα και τότε. Και το αντίθετο που έκανα τώρα για να γίνω σκληρός, πάλι καλά τα πάω, αλλά τα έχω αρμονικά. Κάποια στιγμή μπορούμε να κάνουμε, αν θέλεις, μια εκπομπή με βάση τη φιλοσοφία, να σας τα εξηγήσω όλα αυτά. Θα το ήθελα πολύ να σε καλέσω σαν φιλόσοφο απέναντί μου, γιατί είμαι και εγώ πολύ φιλοσοφημένος και έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με τις συνεργάτιδες μου. Έχω αύριο και πολύ ωραίους καλεσμένους. Αύριο είναι και 25 Μαρτίου, νομίζω. Αύριο θα σηκώσω τη σημαία και το ανάστημα, αλλά και αύριο θα είμαι κοντά σας. Αυτό δεν αλλάζει. Να περνάτε καλά καθημερινά και να πω μετά το τέλος της εκπομπής κάθε μέρα στο κανάλι Αλέξανδρος Πετρίδης και ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά για τη συμμετοχή σας, γιατί ξεπεράσαμε τις 60.000. Θέλω να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ πατώντας το όνομα του καλεσμένου, του θέματος, του συνεργάτη μου. Βρίσκεται ολόκληρη την εκπομπή μετά τις 12 το βράδυ πάνω για να την ξαναδείτε και να την ξαναδείτε ή αν δεν την προλάβατε όλοι να δείτε αυτά που σας ενδιαφέρουν. Φιλιά πολλά, σας αγαπάω πολύ. Γεια σας.